Σε πολιτιστικό κέντρο θα μετατραπεί ο Μήλος του Παπά με την ολοκλήρωση των έργων αναστήλωσης του κεντρικού κτηρίου, συντήρησης μηχανημάτων, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και άλλων εργασιών. Η ολοκλήρωση του έργου εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ποσό που θα δοθεί είναι 3.800.000 ευρώ. Το πολιτιστικό κέντρο θα περιλαμβάνει λειτουργίες υποδοχής του Δήμου Λαρισαίων, πνευματικό κέντρο με βιβλιοθήκη, κέντρο υπολογιστών, στέκη ίντερνετ και μουσείο του Μήλου, όπου θα απεικονίζονται όλα τα στάδια εξέλιξης της αλευροβιομηχανίας. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έδωσε για το θέμα συνέντευξη τύπου, πλαισιωμένος από την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δέσποινα Μάτζιαρη, τη Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανικούς του Δήμου. Πρέπει να σας πω ότι βάσει της μελέτης εκεί είναι και το Δημαρχείο ή αν θέλετε η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και το Γραφείο Δημάρχου Εθιμοτυπίας και βέβαια σκεφτόμαστε να κάνουμε μια σειρά από δραστηριότητες εκεί πέρα οι οποίες θα τραβάνε πάρα πολύ κόσμο, θα φέρνουν κόσμο και ο στόχος μας είναι κυρίως την νεολαία και νέα παιδιά και μικρά και μεγάλα να έρχονται εκεί. Ο Δήμος καλεί όλους όσους εργάστηκαν στον παλαιό Μήλο Παπά ή συγγενείς αυτών να έρθουν σε επικοινωνία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων προκειμένου να καταγραφούν οι αναμνήσεις και οι εμπειρίες τους σχετικά με τη λειτουργία και τη ζωή του παλαιού εργοστασίου και να αξιοποιηθούν παλαιές φωτογραφίες, έγγραφα ή άλλα αντικείμενα σχετικά με το Μήλο στο Μουσείο Μήλου Παπά που πρόκειται να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει.